Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Σπύρος Ζυγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Αυτό είναι το κανάλι μας στο YouTube και εσείς είστε στο videolearner.com. Σήμερα θα συνεχίσουμε τα μαθήματα της ανάπτυξης εφαρμογών σε προγραμματικό περιβάλλον. Θα μιλήσουμε για τις δομές επανάληψης, πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης και ποιες είναι τρεις επαναληπτικές δομές. Οι επαναληπτικές διαδικασίες εφαρμόζονται συχνά στις περιπτώσεις όπου μια ακολουθία εντολών, μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη, στις τράπεζες όπου ο υπολογισμός των τόκων πρέπει να γίνει για όλους τους λογαριασμούς της τράπεζας, άρα η πράξη τόκος ίσον ποσό επί επιτόκιο να γίνει με το χέρι, αυτό θα ήταν πολύ επίπονο. Καλύτερα να κάνουμε έναν αλγόριθμο που να διαβάζουμε όλους τους λογαριασμούς και να κάνουμε αυτόματα αυτή εδώ πέρα την πράξη. Πρέπει να εκτελεστεί για όλους τους λογαριασμούς. Οι τρεις επαναληπτικές διαδικασίες είναι όσο επανέλαβε τέλος επανάληψης, για από μέχρι τέλος επανάληψης και αρχή επανάληψης μέχρι ισότου. Θα κάνουμε μια εισαγωγή για αυτές τις δομές επανάληψης. Πρώτη είναι η όσο επανάλαβε. Η δομή επανάληψης όσο επανάλαβε αποτελεί το πιο γενικό τύπο δομής επανάληψης. Η μορφή της είναι όσο ισχύει μια συνθήκη επανάλαβε ομάδα εντολών τέλος επανάληψης. Η ομάδα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης εκτελείται όσο ισχύει η συνθήκη στην αρχή της επανάληψης. Μας θυμίζει εδώ πέρα ένα πολλαπλό αν στην ουσία. Σαν να έχουμε αν ισχύει μια συνθήκη, τότε ομάδα εντολών τέλος αν. Μόνο που αντί για αν έχουμε όσο επανάλαβε τέλος επανάληψης. Άρα έχουμε ένα πολλαπλό αν, πολλές φορές το αν δηλαδή. Η εντολή επανάληψης καλείται και βρόχος επανάληψης ή απλά βρόχος, κάτι το οποίο εκτελείται συνέχεια. Τα βήματα της δομής επανάληψης όσο επανάλαβε είναι: πρώτο βήμα, γίνεται έλεγχος της συνθήκης. Αν ισχύει, πηγαίνουμε στο δεύτερο βήμα. Αν δεν ισχύει, τότε η εκτέλεση του αλγορίθμου συνεχίζει με την πρώτη εντολή μετά το τέλος επανάληψης. Δεύτερο βήμα, εκτελούνται οι εντολές που υπάρχουν ανάμεσα στο όσο επανάλαβε και στο τέλος επανάληψης και επανερχόμαστε στο πρώτο βήμα. Προσοχή, αν δεν ισχύει εξ αρχής η συνθήκη, τότε η ομάδα εντολών μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ. Δηλαδή, το όσο μπορεί να μην εκτελεστεί ποτέ, αν από την αρχή δεν ισχύει αυτή η συνθήκη. Προσοχή εδώ πέρα. Κάπως έτσι θα δείτε στις γλώσσες προγραμματισμού την δομή επανάληψης όσο επανάλαβε, με το while εδώ πέρα, η συνθήκη και οι εντολές. Και εδώ πέρα γίνεται η δομή επανάληψης, βλέπετε το loop, ο βρόχος. Στην Python κάπως έτσι γράφεται μια δομή επανάληψης όσο. Να περιγραφεί η δομή επανάληψης αρχή επανάληψη μέχρι ισότου. Η μορφή της δομής επανάληψης αρχής επανάληψης μέχρι ισότου είναι αρχή επανάληψης. Εδώ πέρα δηλώνουμε την αρχή. Εκτελούμε τις εντολές πρώτα και μετά ελέγχουμε μέχρι ότου να ισχύει συνθήκη. Η ομάδα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης εκτελείται μέχρι ότου ισχύει η συνθήκη να γίνει αληθής. Δηλαδή, μέχρι να γίνει αληθής η συνθήκη εκτελούνται εντολές. Μέχρι τότε ήταν ψευδής η συνθήκη και γίνεται ο βρόχος. Δηλαδή, όσο συνθήκη είναι ψευδής, τα βήματα της δομής επανάληψης αρχή επανάληψη μέχρι ότου είναι: αρχίζει η επανάληψη και εκτελείται η ομάδα εντολών μία φορά. Αυτά γίνει σίγουρα. Δεύτερο βήμα, όταν φτάσουμε στο μέχρι ισότου, ελέγχουμε τη συνθήκη. Αν η συνθήκη είναι ψευδής, πηγαίνουμε στο πρώτο βήμα. Αν είναι αληθής, τερματίζει η επανάληψη και πάμε από κάτω. Μεθοδολογία, η ομάδα εντολών εκτελείται τουλάχιστον μία φορά, εδώ πέρα στην αρχή επανάληψης, ενώ στην όσο μπορεί να εκτελεστεί και ποτέ. Διαφορά αρχή επανάληψης με όσο. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων, ξέρουμε ως τουλάχιστον μία φορά. Η ομάδα εντολών εκτελείται μέχρι η συνθήκη να γίνει αληθής ή όσο η συνθήκη είναι ψευδής. Ενώ στην όσο είναι όσο ισχύει η συνθήκη. Εδώ πέρα, προσέξτε, μέχρι να γίνει αληθής, δηλαδή ή όσο η συνθήκη είναι ψευδής. Στην ομάδα εντολών περιλαμβάνονται και εντολές που θα τροποποιούν τη συνθήκη εντολής. Εδώ πέρα θα βάλουμε κάποια εντολή αλλαγής, ώστε να τελειώσει κάποτε αυτή η συνθήκη, να μην έχουμε ένα τέρμα, ένα βρόχο, θα το πούμε συνέχεια. Χρησιμοποιείται όταν δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό επαναλήψεων, αλλά επιθυμούμε να εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά η επανάληψη. Εδώ πέρα είναι η αρχή επανάληψη, το do, οι εντολές και μετά το μέχρι ισότου, το while. Βλέπετε, έτσι είναι η αρχή επανάληψη μέχρι ισότου. Και εδώ γίνεται το loop, ο βρόχος. Να περιγραφεί η δομή επανάληψης για από μέχρι. Η μορφή της δομής επανάληψης για από μέχρι είναι για μεταβλητή να πάρει τιμές από τιμή 1 μέχρι τιμή 2 με βήμα τιμή 3. Παραδείγματος χάρη η μεταβλητή να πάρει τιμή 1 μέχρι να φτάσει στο 10 με βήμα 2. Δηλαδή να πάει 1 και 2, μετά θα γίνει 3, μετά θα γίνει 5, μετά θα γίνει 7 και ούτω καθεξής. Μετά τότε σε κάθε βήμα να εκτελεστούν οι εντολές και τέλος επανάληψης. Η μεταβλητή είναι το όνομα μιας μεταβλητής. Παίρνει τιμές από ταφ 1 μέχρι ταφ 2 αν το ταφ 1 είναι μικρότερο ίσο του ταφ 2 σε αύξουσα, ή ταφ 2 μέχρι ταφ 1 αν ταφ 1 μεγαλύτερο του ταφ 2 φθήνουσα. Όσο η μεταβλητή βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ ταφ 1 και ταφ 2 ή ταφ 2 και ταφ 1, τιμές είναι αυτές, τότε εκτελείται η ομάδα εντολών της επανάληψης. Τα βήματα της δομής επανάληψης για από μέχρι είναι: πρώτο βήμα, αρχίζει η επανάληψη και η μεταβλητή παίρνει τιμή ταφ 1. Δεύτερο βήμα, ελέγχουμε αν η μεταβλητή είναι μικρότερο ίσο του ταφ 2, αν υπάρχει το ταφ 1 μικρότερο από ταφ 2, ή μεταβλητή μεγαλύτερο στο ταφ 2, αν ταφ 1 μεγαλύτερο στο ταφ 2. Αν η συνθήκη ισχύει, τότε οδηγούμαστε στο τρίτο βήμα. Τι κάνουμε στο τρίτο βήμα? Εκτελείται η ομάδα εντολών της επανάληψης και η τιμή της μεταβλητής μεταβάλλεται κατά τιμή 3, παραδείγματος χάρη όπως είχαμε πει πριν, από 1 μέχρι 10 με βήμα 2. Άρα από το 1 γίνεται μετά 3, μετά γίνεται 5. Το ταφ 3 μπορεί να είναι και αρνητική, δηλαδή με βήμα μείον 2, να μειώνεται, φθήνουσα. Και επανερχόμαστε πάλι στο δεύτερο επίπεδο εδώ πέρα, στο δεύτερο βήμα. Αν δεν ισχύει αυτό εδώ πέρα, η μεταβλητή να είναι μικρότερη από τα 2 ή η μεταβλητή μεγαλύτερο ίσο από το ταφ 2, τότε τερματίζει και εκτελείται η πρώτη εντολή μετά το τέλος της επανάληψης. Δηλαδή ο βρόχος εδώ πέρα τελείωσε και πάμε μετά το τέλος της επανάληψης. Προσοχή! Στο για από μέχρι με βήμα δεν είναι απαραίτητο το με βήμα. Όταν δεν υπάρχει το βήμα είναι αύξησης 1, συν 1. Η συνθήκη τερματισμού μεταβλητή μικρότερη στο ταφ 1 ή μεταβλητή μικρότερη στο ταφ 2 της επανάληψης υπονοείται στη δομή επανάληψης για από μέχρι. Υπονοείται αυτό. Ποτέ δεν αλλάζουμε τη μεταβλητή μέσα εδώ πέρα στην ομάδα εντολών. Ποτέ δεν αλλάζουμε δηλαδή τη τιμή της μεταβλητής μέσα στο σώμα επανάληψης. Δηλαδή δεν μπορούμε να διαβάσουμε ή να εκχωρήσουμε τιμή στη μεταβλητή της επανάληψης, διότι τότε αλλοιώνται τα βήματα της επανάληψης. Ο αριθμός εκτέλεσης των επαναλήψεων είναι γνωστός εκ των προτέρων. Ξέρουμε περίπου πόσες επαναλήψεις θα εκτελέσουμε. Είναι η διαφορά με την όσο και την μέχρι ισότου. Και ισούται με τον αριθμό των διαφορετικών αποδεκτών τιμών που θα πάρει η μεταβλητή για να οδηγηθούμε από το δεύτερο στο τρίτο βήμα. Κάπως έτσι θα δείτε και στις γλώσσες προγραμματισμού την για με το for από 0 μέχρι 10. Ρυθμός αύξησης εδώ πέρα έχουμε το i++, δηλαδή κατά 1, οι εντολές, και εδώ πέρα γίνεται το loop. Εντάξει. Και τελειώσαμε το μάθημα από το Σπύρο Ζυγούρη και το videolearner.com, το κανάλι μας στο YouTube. Γεια σας, τα λέμε με λεπτομέρεια για τις δομές επανάληψης.